Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα αποκατάστασης και ανακατασκευής του πρώτου γυμνάσιου Λύκειου Τρίπολης. Αυτοψία έκανε ο Δήμαρχος Δημήτρης Παυλής, που συνοδευόμενος από τον εργολάβο του έργου, περιηγήθηκε στο κτίριο και στα σημεία όπου γίνονται οι εργασίες. Καταφέραμε, βγάλαμε χρηματοδότηση, έγινε διαγωνισμός, έχει καταγραφεί πλέον τα σοβαρά προβλήματα που έχει το σχολείο αυτό. Δεν κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση σε αυτή τη φάση, αλλά τι κάνουμε, στεγανοποιούμε όλο το κτίριο με στέγη. Τα επιχειρήματα και όλα τα σταθρά φεύγουν και αλλάζουμε και φτιάχνουμε τις διαδικασίες του νερού, του φωτισμού, τα ηλεκτρολογικά δηλαδή, και οτιδήποτε έχει σχέση με το φέροντο οργανισμό. Μπορεί να μην προλάβουμε το 100% των εργασιών, αλλά αυτές που κρίνουν τα απαραίτητες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι η αρχή Σεπτεμβρίου, που θα βγουν τα παιδιά μέσα, θα έχουν γίνει. Τα έργα στο σχολείο ήταν αναγκαία να ολοκληρωθούν προκειμένου το κτίριο να είναι ασφαλές και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών. Στο κτίριο άλλωστε, όπως είπε και ο κύριος Παυλής, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση εδώ και περίπου 50 χρόνια. Ήταν ένα από τα πιο παραμελημένα σχολεία του Δήμου μας, με τεράστια προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα διαχρονικά. Μόνο που δεν γίνονται όλα στον χρόνο που καθένας θα επιθυμούσε, διότι είναι οι διαδικασίες τέτοιες. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά το να φτάσουμε στον ανάδοχο και από εκεί και μετά να αναλάβει αυτός να κάνει την εργασία. Παράθυρα, πόρτες, όλα αυτά δεν τα πειράζουμε, δεν προβλέπονται άλλωστε σε αυτή την εργολαβία. Όλα αυτά θα λυθούν σε δεύτερη φάση, αρχή να δημιουργήσουμε συνθήκες στατικότητας μη προβλημάτων και κινδύνων για τα παιδιά, με την υπάρχουσα κατάσταση τώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει να λύσουμε. Οι εργασίες που γίνονται δεν θα λύσουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα, όμως θα μπορέσουν να βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου.